Το τείχος της ντροπής και του μίσους πέφτει συμβολικά και στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Μικρά παιδιά, μαθητές από τη γερμανική σχολή, παίρνουν τη σκυτάλη από τη Γερμανίδα Πρόξενο και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης υπό τις μελωδίες του Wind of Change. Η Θεσσαλονίκη τίμησε με αυτόν τον τρόπο την επέτειο των 30 χρόνων από την πτώση του τείχους του διχασμού που χώριζε το Βερολίνο σε ανατολικό και δυτικό. We are sending the message that we are grateful. Grateful that German unity was accomplished in peace, a peaceful revolution, a peaceful opening of the wall and a peaceful reunification of Germany with the help of our friends. Ήταν 9 Νοεμβρίου του 1989 όταν οι Γερμανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους και άρχισαν να ξυλώνουν το σιδηρούν παραπέτασμα που χώριζε τη γερμανική πρωτεύουσα. Το κατεξοχήν σύμβολο του ψυχρού πολέμου μεταξύ Δύσης και Κομμουνιστικής Ανατολής είχε κρατήσει μακριά οικογένειες, αδέρφια, φίλους από το 1961 όποτε και χτίστηκε. Θυμάμαι ήμουνα φαντάρος τότε. Υπηρετούσα σε ένα στρατόπεδο. Και είχε ένας φίλος και μου είχε πει τότε, ξέρετε, δεν υπήρχε ίντερνετ. Τα μαθαίναμε όλα από το ραδιόφωνο ή από τους φίλους μας. Και μας ανήγγειλε ότι το τείχος έπεσε. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον οι δικές μας γενιές, οι επόμενες γενιές, δεν θα χτίζουν τείχους, αλλά θα τους γκρεμίζουν. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας. Ο Γκίντερ Σαμπόφσκι μίλησε σε συνέντευξη τύπου για μια νέα ταξιδιωτική ρύθμιση. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πότε τίθεται σε ισχύ, είπε «Από όσο ξέρω αμέσως, χωρίς καθυστέρηση». Η αναφορά του γίνεται το τηλεοπτικό γεγονός του αιώνα. Το ουσιαστικό τέλος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας είχε φτάσει. Το συμβολικό τείχος στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης υψώθηκε με τη βοήθεια μαθητών της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και άλλων σχολικών συγκροτημάτων. Το κόσμησαν μηνύματα ενότητας, σημαίες, ζωγραφιές, λέξεις όπως η αγάπη και η ελευθερία. Εμείς όλοι απ' έξω είμαστε στην ελευθερία και μπορούμε να ζωγραφίσουμε ό,τι θέλουμε πάνω στο τείχο. Δηλαδή, αποτυπώνουμε τις σκέψεις μας και μέσα που είναι άδειος ο τείχος είναι ουσιαστικά η φυλακή που δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα όσο αυτοί που είναι έξω. Όταν μάθαμε για τα γεγονότα και την ιστορία, ήταν πάρα πολύ τρομακτικό γιατί δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια, είναι μόνο 30 χρόνια. Αλλά και πάλι δεν υπήρχε ούτε ελευθερία και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους που μένανε εκεί πέρα. Για μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός και μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά που μπορούμε να το φτιάξουμε και να δείξουμε ότι τώρα εμείς πλέον δεν ζούμε όπως ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε το Προξενείο της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη.